Την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας δικαίωσε η απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου Ηλίας, όπου χθες απέρριψε την αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων που είχαν καταθέσει οι κάτοικοι των εργατικών κατοικιών της Οδού Κατακόλου και οι γονείς των μαθητών του 10ου Νηπιαγωγείου Πύργου στις 7 Ιανουαρίου του 2023, προκειμένου να μην εγκατασταθεί η κεραία κινητής τηλεφωνίας σε ταράτσα κτηρίου της περιοχής. Προσέφυγαν για λόγο κάτοικοι ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου και ζήτησαν να ληφθεί απόφαση ασφαλιστικών μέτρων προκειμένου να σταματήσει η περαιτέρω εγκατάσταση της κεραίας στον λόγο σημείο. Καθώς επίσης και να έρθουν οι όποιες κατασκευές έχουν γίνει σήμερα, συγκεκριμένα ένα ξύλινο παράδειγμα, μια μεταλλική βάση, οι οποίες είναι εργασίες σε πρώιμο στάδιο προκειμένου να τοποθετηθεί εν συνεχεία η κεραία κινητής τηλεφωνίας. Η απόφαση μάλιστα έκρινε νόμιμη τοποθέτηση της κεραίας, καθώς όπως αποδείχθηκε η εταιρεία κινήθηκε εντός νομικού πλαισίου, ενώ δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να αποδεικνύουν ότι τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των πολιτών που διαμένουν πλαισίο της κεραίας, καθώς τα επίπεδα της ακτινοβολίας που θα εκπέμπει την καθιστούν μοίρα ενεργή. Δημιουργήθηκε κάποια ομάδα, να την πω έτσι, η οποία υπογράψαμε, δεν ξέρω αν έχουν υπογράψει όλοι κάτι και εδώ τις εργατικές κατοικίες. Από μια πρώτη ματιά που έχω ρίξει τα έγγραφα, φαίνεται ότι δεν είναι νόμιμη διαδικασία. Και το λέω αυτό γιατί στο τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο χρησιμοποίησε η εταιρεία για να αδειοδοτηθεί, δεν εμφανίζει το 10ο νηπιαγωγείο πύργου, το οποίο είναι σε απόσταση λιγότερη των 10 μέτρων από την κεραία. Είναι άσχημο, κάνει κακό στην υγεία. Ήδη έχουμε τις κεραίες της ΔΕΗ υψηλής τάσης εδώ. Αν θα μας βάλουν και τις κεραίες, είμαστε μέσα σε δύο πύρα, να το πω έτσι. Να θυμίσουμε ότι στην κυρία των ασφαλιστικών μέτρων που είχαν καταθέσει οι κάτοικοι των εργατικών κατοικιών και οι γονείς των παιδιών του 10ου Νηπιαγωγείου Πύργου, είχε ασκήσει και ο Δήμος Πύργου πρόσθετη παρέμβαση, όπου είχε συνταχθεί με τους κατοίκους, ζητώντας την πάυση των εργασιών εγκατάστασης κεραίας. Εμείς, σαν Δήμος Πύργου, από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό το πρόβλημα των κατοίκων και αντίδραση που είχαν σχετικά με την τοποθέτηση στο συγκεκριμένο σημείο της κεραίας, είμαστε αντίθετοι σε αυτή την τοποθέτηση.